Γιώργο, να σε καλωσορίσω και πάλι στην Κύπρο. Καλώς σας βρίσκω και πάλι. Χαρά μου που είμαι εδώ και για ένα τέτοιο θεσμό. Έτσι, πήρες την πρώτη γεύση από την παρουσίαση. Πώς ήταν, είσαι αγχωμένος? Όχι, παραδόξως είμαι πολύ καλύτερα με τον κόσμο. Μάλλον με τα τραπέζια τα άδεια δεν το έχω και τόσο. Ξεκίνησαμε πολύ καλά και πιστεύω ότι η βραδιά θα είναι καταπληκτική. Η σχέση σου με το φαγητό έχει αλλάξει μετά το παιχνίδι? Εμένα που βγήκα από το Survivor και νομίζω ότι πάντα μου άρεσε το φαγητό. Τώρα με αυτές τις γεύσεις που είδα μέσα με τον κύριο Πέσια εδώ, και σε ποιον δεν αρέσουνε. Τι φαγητό θα έκανες σε μια γυναίκα? Τι φαγητό? Θα της έπιανα ένα ψάρι εγώ και θα της το φτιάχνα. Είχες πει στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο ότι σου άρεσε τέλος πάντων να είσαι χωρίς εσωρούχο. Ή μεταφράσαμε κάπου άλλο. Δεν τόσο πολύ αν φοράω εσωρούχο ή όχι. Ναι, μου αρέσει χωρίς εσωρούχο. Τι να κάνουμε τώρα? Και εμένα να σου πω ότι όσοι έχουν πει ότι είναι για λόγους υγιεινής, τέλος πάντων είναι κακό, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι έχουν κάνει πολύ πιο βρωμερά πράγματα από το να μην φοράνε σόλ. Και να πούμε και για την Δορέττα, πανέμορφη μεταξύ δίπλα μας, που ακούστηκαν τόσα και τόσα για σένα και την Δορέττα. Συγγνώμη. Ακούστηκαν τόσα και τόσα, ότι είστε μαζί, ότι είστε... Είμαστε μαζί για τα Time Out Awards, είμαστε δύο φίλοι, οι οποίοι γνωρίστηκαν επειδή βρέθηκε σε σκιάθο το καλοκαίρι και θεωρώ ότι όπως όλοι οι άνθρωποι έχουμε κρατήσει μια πολύ καλή σχέση. Νομίζω ότι είναι καιρός να σταματήσει αυτό γιατί... Εντάξει, κούρασε. Σε ευχαριστούμε πολύ και σε περιμένουμε και ακόμη μια φορά στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Και είναι η σχέση σου με το φαγητό? Πολύ καλή. Θα έλεγα ότι τρώω τα πάντα, δεν έχω προβλήματα, μ' αρέσει το φαγητό, αλλά για να μπορέσουμε και να κρατήσουμε έτσι και μια σιλουέτα, τρώω λίγο απ' όλα. Αλλά απ' όλα όμως, δεν στερούμε. Ναι. Πώς νιώθεις που το πρώτο βήμα, τουλάχιστον ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο Ντάνος, στην παρουσίαση το έκανε μαζί σου? Τον Γιώργο πρέπει να ρωτήσετε πώς νιώθει γι' αυτό. Ελπίζω να αισθάνεται την ασφάλεια και την σιγουριά που χρειάζεται, αν και δεν ξέρω αν το έχει και πολύ ανάγκη, γιατί είναι σαν έτοιμος, σαν να το έχει ξανακάνει. Είναι πολύ εξοικειωμένος με όλο αυτό, δηλαδή και εμένα με βοηθάει το ότι είναι ο Γιώργος εδώ. Εκτός ότι το έχω ξανακάνει, δεν έχει να κάνει, κάθε φορά υπάρχει αγωνία. Χαίρομαι πολύ που το κάνουμε μαζί, γιατί είναι μια πολύ ωραία βραδιά και νομίζω ότι θα περάσουμε πολύ καλά. Και θέλω να σε ρωτήσω και για τον Βασάλο. Ακούστηκαν πολλά, που είναι φέτος έτσι στην ομάδα της εκπομπής σου. Ακούστηκαν πολλά ότι δεν κάνει, ότι τελικά κάνει και όλα αυτά. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Έχω να πω ότι ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Κωνσταντίνος, τον έχω αγαπήσει πολύ. Είναι ένα πολύ καλό παιδί. Μέρα με την ημέρα όλο και εξοικειώνεται με αυτό το πράγμα που κάνει για πρώτη φορά και δεν είναι εύκολο, μια καθημερινή εκπομπή. Είναι αυθόρμητος, είναι αυθεντικός, είναι καλό παιδί. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι μαζί με τον Δημήτρη Μιλιόγλου έχουμε φτιάξει μια τριάδα η οποία λειτουργεί άψογα και όσο πάει και καλύτερα όπως κάθε ομάδα. Και επειδή έχω έτσι ένα λεπτάκι, θέλω πολύ στα γρήγορα να σε ρωτήσω γιατί ρώτησα και τον Γιώργο. Τελικά τι τρέχει μεταξύ σας, είστε φίλοι? Είμαστε φίλοι, ναι. Καλοί? Καλοί. Ο Βασάλος και η Βρετική είναι φίλοι? Βέβαια είναι φίλοι. Το λένε και μόνοι τους από ό,τι ξέρω. Πολύ καλοί. Τους βλέπεις, τους ζεις. Εδώ να τους καρφώσω όλους. Είναι φίλοι, είναι φίλοι. Από όσο ξέρω και εγώ είναι φίλοι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Όχι ότι αν ήταν κάτι άλλο θα στο έλεγα, αλλά σου λέω και την αλήθεια. Εντάξει, σε ευχαριστούμε πολύ και σε περιμένουμε να έρθεις στην Κύπρο και να έρθεις ξανά και στην εκπομπή. Με χαρά. Πολλά φιλιά σε όλους.